Να σας πω, φίλες και φίλοι, τι αναφέρει ο γερμανικός τύπος για τον κύριο Τσίπρα. Τι συνδέει τον παλιό, και να δούμε και φωτογραφία του Πρωθυπουργού, τι συνδέει τον παλιό με τον νέο Τσίπρα. Τι συνδέει τον παλιό με τον νέο Τσίπρα. Είναι εκτενής οι αναφορές, φίλες και φίλοι, των γερμανικών μέσων για την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που έγινε στη Βουλή. Η Bild λέει ότι προβλέπουν, μεταξύ άλλων, μείωση συντάξεων και αύξηση της φορολογίας και είναι προϋπόθεση για την εκταμείευση των όσων αναγκαίων χρημάτων από το πακέτο διάσωσης. Η Bild επικεντρώνεται και στις μαζικές διαδηλώσεις που συνόδευσαν την ψήφιση του τέταρτου μνημονίου, σημειώνοντας ότι όλη η Ελλάδα βρίσκεται σε αναβρασμό, συνταξιούχοι, συνδικάτα, ναυτικοί και η νεολαία προχώρησαν σε απεργία ή βρέθηκαν στον δρόμο. Το Spiegel λέει ότι τη Δευτέρα συνέρχονται οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης για να συζητήσουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και ή δυνατόν να εγκρίνουν την εκταμείευση της νέας δόσης για την υπερχρεωμένη χώρα. Ασαφές παραμένει αν θα επιτευχθεί και συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους. Πάντως, όπως υπογραμμίζει το Spiegel, σύμφωνα με ειδικούς, η διολίσθηση της ελληνικής οικονομίας στην ύφεση οφείλεται και στις ατέρμονες διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους διεθνείς πιστωτές. Και ερχόμαστε στη Frankfurt Allgemeine, η οποία λέει ότι ο Τσίπρας του 12, ο οποίος ήθελε να νικήσει το μερκελισμό και να καταγγείλει μονομερώς όλες τις συμφωνίες της Αθήνας με τους πιστωτές, αποτελεί παρελθόν. Δεν υπάρχει πια όμως ούτε ο Τσίπρας του 15, ο οποίος μετά τη νίκη του το 15 είχε υποσχεθεί ότι τερματίζεται άμεσα η πολιτική της λιτότητας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, λέει η Frankfurt Allgemeine, συνειδητοποίησε ότι η δημοκρατία δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, αλλά ότι και οι άλλοι 18 πρωθυπουργοί της Ευρωζώνης έχουν ψηφοφόρους τους οποίους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Η απουσία της γραβάτας είναι το τελευταίο ένα από μήναν κοινό στοιχείο του σημερινού Τσίπρα και του Τσίπρα του παρελθόντος. Μπορεί να πει κανείς, όπως το κάνουν πολλοί απογοητευμένοι οπαδοί του, ότι πρόδωσε τα πιστεύω του. Μπορεί όμως επίσης να πει κανείς ότι μετά τις τεράστιες αρχικές δυσκολίες, κατά τους πρώτους μήνες στην εξουσία, διδάχτηκε πολύ γρήγορα και πάρα πολλά πράγματα. Και γιατί τα λένε αυτά οι γερμανικές εφημερίδες? Για κάντε μας εσείς την εκτίμηση. Μήπως για να βαντάρουν την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε στις εκλογές. Χτυπώντας τον Τσίπρα, χτυπάμε την αριστερά και τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες. Διότι ο Τσίπρας ήταν ελπίδα για όλη την Ευρώπη και παραμένει. Ελπίδα. Εκλογές στη Γερμανία στις 24 Σεπτεμβρίου. Αυτό τα λέει το Spiegel. Αυτά που μας διάβασε ο Μίλιος. Ναι, τα λέει το και άλλες εφημερίδες. Το Spiegel. Δεν το οποίο το Spiegel. Spiegel είναι στη λογική της ενίσχυσης της Μέρκελ. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε το πρωτοσέλιδο και να πάμε στον κύριο Τριγάζη να κάνουμε και άλλο γύρο για την κουβέντα μας, σε όλους δηλαδή. Της εφημερίδας Ειδήσεις του Σαββάτου, που βγαίνει, είναι η ενισχυμένη έκδοση της εβδομάδας, η εφημερίδα Ειδήσεις. Βγαίνει με τρία ένθετα, φίλες και φίλοι: οικονομία, αθλητισμός, ψυχαγωγία. Και έχει και μια πολύ δυνατή προσφορά, την κορυφαία εγκυκλοπαίδεια για την Ελλάδα από τις εκδόσεις Πάπυρος. Σε πολυτελείς σκληρόδοτους τόμους, μια πολύτιμη συλλεκτική έκδοση για την ιστορία και τον πολιτισμό του ελληνισμού. Είναι το τρίτο τεύχος της προσφοράς. Πρώτο θέμα. Όλοι πιέζουν το Σόιμπλε. Το τηλεφώνημα Τσίπρα στη Μέρκελ μετά το τελεσίγραφο Λαγκάρντ για το χρέος. Έντονο παρασκήνιο πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup της Δευτέρας για το ελληνικό ζήτημα. Γράφουν οι ειδήσεις. Στον αέρα η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής στο πολυνομοσχέδιο ορίζεται ότι η εφαρμογή του μέτρου μετά το 2018 εξαρτάται από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Και έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την κυρία Χτσιόγλου. Συνεντεύξεις του. Έκανε καταπληκτική παρέμβαση στη Βουλή. Έκανε καταπληκτική παρέμβαση στη Βουλή. Βέβαια. Με τροπολογία. Γενικώς στη Βουλή για τη συζήτηση. Πάνω είπε όμως για μια τροπολογία ο κύριος. Ναι. Συγγνώμη, μιλώ για. Γενικά λέτε εσείς για την παρουσία της στη Βουλή. Είναι καταπληκτική κοπέλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Βίτσας έχει δώσει συνέντευξη στις ειδήσεις. Ανησυχούμε για ατύχημα όταν επικρατεί ένταση με την Τουρκία. Ο Γύρος Βρούτσης από τη Νέα Δημοκρατία έχει δώσει επίσης συνέντευξη. Η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει τις απαράδεκτες εισφορές. Ξέρετε, όταν είστε απ' έξω από το χορό, μπορείτε να λέτε οτιδήποτε. Θα φτιάξουμε, θα μειώσουμε τις φορολογίες. Το θέμα είναι όταν ήσασταν, γιατί δεν τα κάνατε. Ρωτάει ο κόσμος όλος, κύριε Βρούτση, μου είστε και συμπαθείς. Όταν ήσασταν κυβέρνηση, γιατί δεν τα κάνατε αυτά.
Γιατί μειώσατε 11 φορές, 12 φορές τις συντάξεις με τον κύριο Σαμαρά? Και εσείς πρωτοστατούσατε μάλιστα, διότι ήσασταν και υπουργός εργασίας. Τώρα βέβαια είστε αντιπολίτευση και καλά κάνετε και πυροβολείτε όπως και εμείς δημοσιογράφοι πυροβολούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς είμαστε μονίμως αντιπολίτευση. Όπως εύστοχα είπε ο κύριος Παπάς στο δελτίο του Κόντρα απόψε, είπε ότι οι δημοσιογράφοι είναι μονίμως αντιπολίτευση. Βεβαίως είμαστε αντιπολίτευση και πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση. Αλλά ίσως γι' αυτό ο Μακρόν επιλέγει τους δημοσιογράφους. Επιλέγει τους δημοσιογράφους. Είναι κακή ιδέα του Μακρόν αυτό, να επιλέγει ποιους δημοσιογράφους θα παίρνει στις αποστολές. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Βρούτση, το ερώτημα είναι γιατί δεν τα κάνατε αυτά και βγαίνετε τώρα και τα λέτε αυτά. Όταν ήσασταν κυβέρνηση, δεν τα κάνατε. Και δεν μιλάω για τη διετία του μνημονίου. Μιλάω από το 1974, τη μεταπολίτευση και μετά, που φέρατε τη χώρα εσείς και το Πασό που κυβερνούσατε. Εναλλάξ. Αριστοτέλης Μιστακίδης είναι ο Πόντιος Μεγιστάνας των μεταλλευμάτων. Με περιουσία 2,2 δολάρια. Έχει συνέντευξη προφανώς και έχει το πορτρέτο του. Τα φαντάσματα της Πάρνηθας. Αυτοψία των ειδήσεων στο σανατόριο στις εγκαταστάσεις του Σέγας και στο ξενοδοχείο Κυκλάμινα που έχουν παραδοθεί στην εγκατάλειψη. Και πόρισμα φωτιά. Το τρένο έτρεχε με 144 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 60. Δεν βρέθηκαν στο άδεντρο απάνω, δεν βρέθηκαν ίχρη φεναραρίσματος στις σιδηροτροχές. Είχαμε τρία θύματα, τρεις νεκρούς φίλες και φίλοι, από αυτό το δυστύχημα με το τρένο στο άδεντρο. Έρχομαι σε εσάς κύριε Τριγάζη, έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα, σας είπανε πολλά. Ό,τι θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, για παράδειγμα, σήμερα, δεν ξέρω αν είδατε τις ειδήσεις. Πρώτη είδηση στην ΕΡΤ ήταν ότι... Ολυμπιακός. Ότι, όχι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ήταν πρώτη είδηση, αφού το είδα. Ίσως είδατε μετά... το άλλο δελτίο, το επόμενο. Εγώ μετά... είδα τις ΕΡΤ στις 9 το βράδυ. Λέει, η ΕΡΤ σήμερα είπε ότι τον Απρίλιο είχαμε 60.000 καθαρές νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Βαδίζουμε ταχύτατα προς την αποκλιμάκωση της ανεργίας. Το είπε η ΕΡΤ. Αφού έτσι. Το είπε η ΕΡΤ, δεν τη συμπαθείτε ούτε εσείς, κύριε Παπαδόγιαννη. Την ΕΡΤ. Δεν τη συμπαθείτε τώρα, ναι. Είναι λάθος πληροφορία. Όχι, αλλά τώρα μιλάμε για μείωση. Όταν πλέον δεν υπάρχει. Ο κόσμος ψάχνει για μια θέση εργασίας. Ψάχνει, είναι τόσο 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι άνεργοι. Και τώρα τους δίνουν κάτι θέσεις που είναι με κοινωνική εργασία. Και τα θεωρούμε ότι είναι αντιμετώπιση. Εσύ συνεχίζετε. Έχει τον λόγο ο κύριος Τριγάζης. Εντάξει. Κυρία Παπαδόγια, να τα πούμε σε λίγο. Προκαλούμε και τον κόσμο. Πάντως η ανεργία ήταν 28%. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι 28. 30 είναι. 30, το ΙΝΕ της ΓΕΣΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, στο οποίο τώρα... κάποτε κάνα τα αναφορές, δίνει ποσοστά 30%. Και ήταν. Πότε ήταν. Πριν από 3 χρόνια πόσο ήταν. Πόσο ήταν, 35. Πριν από 3 χρόνια πόσο ήταν. Πόσο ήταν. Λοιπόν, να συνεχίσω. Το ίδιο πρέπει να ήταν. 30 ήταν. Πόσο ήταν μικρό. Δεν θέλουμε ούτε τα στοιχεία. Μπορείς να πέντε παραπάνω. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι σημασία. Θέλουμε να μην βλέπουμε ούτε τα στοιχεία. Δεν είναι όλα πολιτική. Η ζωή των ανθρώπων έχει σημασία. Παρακαλώ κύριε Τριγάζη, έχετε το λόγο. Ένα άλλο πράγμα που μου κάνει εντύπωση είναι πόσο υποτιμάτε από ορισμένους συνομιλητές το ζήτημα της μάχης που δίνει η Ελλάδα για το χρέος. Και ότι τίποτα δεν θα γίνει. Αυτή είναι η άποψη εδώ σε αυτό το τραπέζι από τους περισσότερους. Δεν θα γίνει τίποτα. Και εγώ σας λέω ότι θα γίνει, κύριε Λιάτσο, και θα είναι ντάλα μεσημέρι. Μακάρι. Θα γίνει και θα είναι ντάλα μεσημέρι. Για να δούμε. Διότι τη ρύθμιση του χρέους τη θέλουν όχι μόνο η Ελλάδα, τι θέλουν και οι δανειστές. Ναι, ορισμένοι εκ των δανειστών. Ορισμένοι, διότι για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Και ξέρετε τώρα το μεγαλύτερο μέρος του χρέους της Ελλάδας είναι σε κυβερνήσεις, δεν είναι σε ιδιωτικούς. Δυστυχώς. Όχι, μπορεί να είναι και καλό αυτό, διότι σημαίνει ότι μιλάμε με κράτη και με κυβερνήσεις. Ενώ πριν μπορούσαμε να κάνουμε χρεοκοπία, ξέρετε, με προσιδιώτες που θα μας έσωζε. Λοιπόν, το θέμα του χρέους, όπως ξέρετε κύριε Λιάτσο, και θα μας πει αργότερα και ο κύριος Ποταμιάνος που τα ξέρει όλα. Όχι όλα, ξέρω αρκετά. Αρκετά, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Περισσότερα συμφωνούμε, εκτός από την ταμπακέρα. Το θέμα του χρέους, ξέρουν όλοι ότι αν δεν υπάρχει ρύθμιση του χρέους, δεν θα μπει η Ελλάδα
σε ένα δρόμο ανάπτυξης και ανάκαμψης. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι, ενώ και όλοι και οι δανειστές μας θέλουν να εξασφαλίσουν τα χρήματά τους. Άρα θα συνενέσουν τελικά. Μάλιστα. Στη ρύθμιση του χρέους. Σε ρύθμιση ή ελάφρυνση, κύριε Τρικάκη? Ελάφρυνση, ρύθμιση, κάποιο είδους ρύθμιση. Η ρύθμιση δεν είναι πάντα ελάφρυνση. Ελάφρυνση θα είναι. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ δεν αναφέρθηκε κανείς σε αυτή την σπουδαία κοινή δήλωση που έκαναν τρεις ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για πείτε μας. Των σοσιαλιστών ο πρόεδρος ο Τζιάνι Πιτέλα, των πρασίνων η Σκά Κέλλερ και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς η Γκάμπι Τσίμερ, της Γερμανικής Αριστεράς. Κάνουν μια δήλωση εν όψη του Eurogroup της, την είπε και ο Τσακαλώτος χθες το βράδυ, εν όψη του Eurogroup της Δευτέρας, και καλούν το Eurogroup να αποφασίσει μέτρα για την ανακούφιση της Ελλάδας από το δυσβάσταχτο χρέος. Αυτό λέει στην πρώτη παράγραφο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε δηλαδή... Επιτρέπετε να συνεχίσω. Συνεχίστε, κύριε Τρικάζη. Να συνεχίσω, διότι πρέπει να μην χάσω τον ιρμό μου. Ναι, ναι. Θα έρθει και η σειρά σας, ναι, κυρία Σόφη. Συνεχίστε. Αγαπητή κυρία Παπαδόγιαννη. Μου έκανε εντύπωση επίσης κάτι που υπόθηκε, ότι γιατί εγώ είμαι τόσο υπέρ των πρωτογενών πλεονασμάτων. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί εμείς θέλουμε ελλείμματα ως χώρα δηλαδή. Όχι να είναι με αίμα. Να δούμε, αυτό είναι άλλο που λέτε τώρα. Τι είναι. Από τι είναι. Τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν τα ξέρετε καλά. Ίσως δεν θέλετε να τα ξέρετε. Πώς έχουν προκύψει, για πείτε. Έχουν προκύψει. Ναι. Από τι. Βεβαίως. Από ανάπτυξη. Και από ανάπτυξη που θα έχουμε 2,5% το 2017 και το 2018. Και αλλά, για το 2019, συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλά έχει πέσει η πρόβλεψη. Λέγατε για να δούμε, 2,7 για να δούμε. Και έπεσε στο 1,8. Για να δούμε. Έπεσε στο 1,8, επίσης, συγγνώμη. Επίσης, όπως ξέρετε, έχει χτυπηθεί σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή. Τα έσοδα του δημοσίου αυξήθηκαν, ιδιαίτερα όταν ήταν ο Τρίφωνας Αλεξιάδης αναπληρωτής υπουργός, και τώρα με την Παπανάτσου πάνε πολύ καλά. Μάλιστα. Που σημαίνει χτυπάμε και τη φοροδιαφυγή. Επίσης κάτι που δεν λένε, βέβαια η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να το λέει, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί δεν το λένε και οι άλλοι, ότι βγάλαμε από τα σιτάρια τις λίστες και ήδη έχουν υπάρξει έσοδα από τις λίστες. Μόνο ένα όνομα θα αναφέρω για τα εκατομμύρια που κατέβαλε ο κύριος Παπασταύρου. Νομίζω το ξέρετε το όνομα, Ανδρέα, έτσι δεν είναι, το ξέρετε. Τις λίστες δεν τις βγάλαμε από τα... Επειδή λέμε επίσης, ξέρετε είναι εύκολο κύριε Λιάτσο να ισοπεδώνουμε. Συνάντησα νωρίτερα στο Βύρονα έναν συνδικαλιστή του δημόσιου τομέα. Και μου λέει, του λέω τώρα στα εργασιακά δικαιώματα, έδωσε μάχη στην κυβέρνηση και επανέρχονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις κλπ. Μου λέει, αυτά είναι λέει τα αυτονόητα. Του λέω, αγαπητέ, τα αυτονόητα, πριν 3 χρόνια ήσουνα σε διαθεσιμότητα και δεν ήταν τόσο αυτονόητο και τις ακυρώσαμε εμείς τις διαθεσιμότητες. Και το ξέρω καλά το θέμα, διότι συνέβη κάποιος πολύ κοντινός μου άνθρωπος να κάνει 96 μέρες απεργία για τη διαθεσιμότητα. Μάλιστα. Αυτά έχουν καταργηθεί τώρα. Και μας λένε ότι τι Τσίπρας, τι Μητσοτάκης λένε και εξ αριστερών. Με αυτό το σύνθημα θα πάτε στις εκλογές. Τι Τσίπρας, τι Μητσοτάκης. Η αριστερά έχει βγάλει διδάγματα από την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρικάζη. Θέλετε το λόγο τώρα? Ήθελα να διευκρινίσω κάτι, γιατί δεν μου αρέσει. Θεωρώ και αγένεια να διακόπτω. Παρακαλώ. Και δεν ήθελα τον κύριο Τρικάζη να τον διακόψω, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι πρόκληση να αναφέρεται στα ζητήματα της μείωσης ανεργία και μείωσης ανεργίας όταν έχουν φύγει πάνω από 500.000. Αυτό είναι γνωστό. Έχουν τώρα φύγει πάνω από 500.000 στο εξωτερικό. Μάλιστα.
και έχουν φύγει μετανάστες, λες και είμαστε μετά τον πόλεμο. Είναι γνωστό ότι πλέον ό,τι συμβάσεις πλέον υπογράφονται δεν είναι πλήρης εργασία, είναι κάτι τετράωρα, είναι κάτι περιτροπής. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι που εργάζονται υποτίθεται και δεν πληρώνονται. Λοιπόν, ξέρετε, υπάρχουν και κάποια όρια. Ή τώρα, όταν χθες, στην ουσία, μεταξύ των μέτρων που ψήφισαν, είναι και η διευκόλυνση των ομαδικών απολύσεων. Ή όλα αυτά που για περισυλλογικό συμβάσεων είναι απολύτως στον αέρα. Υπάρχουν κάποια όρια. Και θέλω να πω μια τελευταία κουβέντα. Ας πάρουν ό,τι μέτρα ή ας υποστηρίζουν ό,τι πολιτικοί θέλουν. Μην το κάνουν στο όνομα της αριστεράς. Μην το κάνουν. Δεν ξέρετε πόσο κακό έχουν κάνει. Σας πόσο ευχαριστώ. Κακό το ότι λαμβάνονται τέτοια μέτρα εις βάρος φτωχών ανθρώπων, εις βάρος του ελληνικού λαού και γίνεται στο όνομα της αριστεράς. Λέτε δηλαδή ότι οι πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά, αυτό λέτε. Κοιτάξτε, αυτό όταν το πλαίσιο είναι το μνημονιακό, εγώ δεν είμαι της άποψης, κανένας δεν είναι ίδιος με κανέναν. Αλλά... Όπως ισχύει και τα πρόσωπα. Έχουν ένα κοινό πολιτικό πλαίσιο. Μάλιστα. Μέσα εκεί κινούνται. Επομένως, δεν Σύμφω. Υπάρχει δυνατότητα Ευχαριστώ να ακολουθήσουν πολύ. Κάτι άλλο. Κύριε και γι' αυτό λέω ότι δεν έχει και μεγάλο νόημα όλη αυτή η αντιπαράθεση, η οποία είναι και κούφια. Και όπως εξήχθη εχθές στη Βουλή, αλλά όπως και την παρακολουθούμε τα μνημονιακά χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τσόκο, έρχομαι σε εσάς, αφού πω ότι έχω αρκετά μηνύματα. Νομίζω ότι είχα δίκιο, κύριε Ποταμιάνε, όταν σας είπα ότι το 15% του ΑΕΠ είναι κοντά στα 30 δισεκατομμύρια και όχι 8-9 που είπατε. Είναι το ΑΕΠ μας είναι περίπου 180 χοντρικά. Είναι 27 δισεκατομμύρια. Το 15% στα 180 είναι 27 δισεκατομμύρια. Παρακαλώ πολύ, κύριε Τσόκο. Αυτό που σας είπα εγώ, 30 σας είπα. Σωστό. Ναι, σωστό. Όχι. Ναι, είναι το 10% του ΑΕΠ. Το 15% του ΑΕΠ είναι 27 δισεκατομμύρια. Σωστά. Που σημαίνει ότι μας ζητάνε να πληρώνουμε μέχρι 15 που σήμερα, όπως είναι το ΑΕΠ σήμερα, είναι 27 δισεκατομμύρια. Απλώς για να επανορθώσω το εξής. 180. Το 10% είναι 18. Και το άλλα 5 είναι 9. 18 και 9, 27. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσόκο, παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνω οποιαδήποτε κριτική στα λεγόμενα του κυρίου Τριγάζη. Ο κόσμος μας ακούει, αξιολογεί, κρίνει, συγκρίνει και στο τέλος βγάζει τα συμπεράσματά του. Εγώ το μόνο που θέλω να σας πω, σαν νέος άνθρωπος, είναι ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησης δεν βγαίνει συνολικά. Και δεν βγαίνει συνολικά, κατά την εκτίμησή μου, για δύο σοβαρούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι πια ο κόσμος δεν έχει καμία άλλη φοροδοτική ικανότητα. Ο κόσμος και η κοινωνία εξαντλήθηκε από τους φόρους. Και το δεύτερο, η διόγκωση του κράτους και η παρέμβαση του κράτους στην οικονομία δημιουργεί προβλήματα του κρατισμού. Και ο δεύτερος μεγάλος λόγος είναι ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση που, κατά την εκτίμησή μου, είναι ανίκανη να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Και ξέρετε γιατί είναι ανίκανη. Γιατί αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει πράγματα τα οποία δεν πιστεύει. Είναι κόντρα στη λογική, στην ιδιοσυγκρασία, στα πιστεύω της, σε ό,τι εν πάση περιπτώσει ο καθένας μπορεί να έχει στο μυαλό του. Ό,τι κάνει, ό,τι μεταρρυθμιστικό πρόσωπο μπορεί να έχει αυτή η κυβέρνηση, γίνεται κατόπιν της κακιάς μνημονιακής πολιτικής. Είναι αυτά που επιβάλλουν οι ξένοι, είναι αυτοί που επιβάλλουν οι κακοί εταίροι. Η ίδια η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου δεν έχει κανένα μεταρρυθμιστικό πρόσημο σε όλο αυτό. Και αν δεν υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βγούμε από την κρίση. Έχετε αντιληφθεί τι γίνεται τώρα με την ιστορία στο ελληνικό? Τι δάση βγάλαμε? Τι αρχαιολογικούς χώρους έχουμε βγάλει? Όλα έχουν κολλήσει. Ό,τι γίνεται, η κυβέρνηση προχωράει με το χειρόφρονο σηκωμένο. Δεν βγάζει ταχύτητα μπροστά, δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει το οτιδήποτε που έχει να κάνει με τους πολίτες. Και κάτι τελευταίο. Αν, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνει κάτι καλό ο κύριος Τσίπρας στην παρούσα φάση, κατά την εκτίμησή μου, είναι να κάνει και να επαναλάβει αυτό που είχε κάνει το 2015. Ψήφισε μέτρα, ψήφισε αντίμετρα και ήρθε η ώρα να οδηγήσει και τη χώρα στις εκλογές. Και όπως είχε πει και το 2015, ο περήφανος λαός να αποφασίσει για ό,τι θέλει να κάνει. Αυτό το πράγμα που έχουμε φτάσει σήμερα και η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, στο απόλυτο τέλμα, Μάλιστα. ο μόνος τρόπος για να οδηγηθεί για να φύγουμε από αυτήν την κατάσταση είναι οι εκλογές. Να πάμε σε εκλογές. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές, φίλες και φίλοι, όπως ακούτε και από τον κύριο Τσόκο. Ο κύριος Τσίπρας, λέει η κυρία Έλλη από την Ηλιούπολη, χθες την περισσότερη ώρα την αφιέρωσε στο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία αντί να ενημερώσει τον κόσμο. Ο κύριος Κωνσταντίνος από τα Άνω Ηλίσια, τα μέτρα θα ισχύσουν αν δεν πάρουμε ρύθμιση για το χρέος. Όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, δεν θα ισχύσουν. Έτσι μας διαβεβαιώνει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Αντώνης από τον Άλυμο,
Η καταστροφή της χώρας μας ξεκίνησε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, που αντί για ανάπτυξη έκανε παροχολογία και τελειώνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Βασιλική από τη Χαλκίδα, ο Βαρουφάκης είχε ένα σχέδιο εξόδου. Αυτοί τι έχουνε. Και πήρα ένα ενδιαφέρον μήνυμα από τον κύριο Γιάννη Λιαμή, ο οποίος μας λέει ότι είναι 55 ετών. Καλησπέρα, ευχαριστώ για το mail που στείλατε. Είμαι ένας από τους 30.000 συμβασιούχους που σύμφωνα με τα μέχρι πρότινος λεγόμενα της κυβέρνησης, ύστερα από 2 παρατάσεις αιτήσεις, επρόκειτο να περάσει νομοθετική ρύθμιση που θα μετέτρεπε τις συμβάσεις μας σε αορίστου χρόνου. Και ξαφνικά, πριν λίγες μέρες, στις 10 Μαΐου του 2017, σκάει σαν βόμβα απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, που στην ουσία από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί, μας πετάει απ' έξω την ίδια στιγμή. Είμαι ένας από αυτούς που πίστεψαν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι μας εμπέζει χειρότερα από τους προηγούμενους και μέσα σε αυτή τη νέα απάτη ερχόσαστε κι εσείς, κύριε Λιάτσο, σαν κανάλι εννοώ, να συμπορευτείτε με τα αμυθεύματα της κυβέρνησης και να δημοσιεύετε στο πρωτοσέλιδό σας του προηγούμενου Σαββάτου ότι τάχα μας η κυβέρνηση θα μας κάνει αορίστου χρόνου. Τέτοιος εμπεγμός κτλ. Κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να πείτε το mail. Κύριε αγαπητέ φίλε, κύριε Γιάννη Λιαμή, εγώ συνηθίζω να διαβάζω όλα τα mail, είτε είναι από εδώ είτε είναι από εκεί, δεν με νοιάζει καθόλου και χαίρομαι πάρα πολύ που στέλνετε mail, είτε συμφωνείτε, είτε διαφωνείτε, είτε έχετε και τις δικές σας απόψεις. Κύριε Πουλακίδα, έρχομαι σε εσάς, παρακαλώ. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα της ανεργίας. Βεβαίως. Νούμερα και στοιχεία. Ναι, ναι. Από την Εργάνη. Η Εργάνη είναι το σύστημα το οποίο μετράει τις προσλήψεις όχι στο δημόσιο τομέα, αλλά μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Το 2015 είχαμε 99.700 περισσότερες θέσεις εργασίας. Το 2016 είχαμε 132.260 περισσότερες θέσεις εργασίας. Το πρώτο τετράμινο του 2017 έχουμε 125.770 περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι, λέγεται μείωση της ανεργίας. Από τον ιδιωτικό τομέα. Σε φάση που η οικονομία είναι σε στασιμότητα και όχι σε ανάπτυξη. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι τον Απρίλιο, που είναι ο μήνας που ξεκινάει και ο τουρισμός, έχουμε 92.132 θέσεις εργασίας περισσότερες σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο. Αυτό είναι τα καλύτερα νούμερα τα οποία έχουμε σαν χώρα, σαν ιδιωτική οικονομία από το 2001. Είναι σωστή η παρατήρηση ότι πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης. Η πλειοψηφία νομίζω ότι είναι, κύριε Πουλακίδα. Απαντώ με νούμερα. Γιατί με νούμερα. Τουλάχιστον και ανάλογη έκθεση που έχω διαβάσει λέει ότι πλέον η πλειοψηφία των συμβάσεων είναι ελαστική. Δεν απαντώ είναι με θέσεις εργασίας. Έτσι δεν είναι? Όχι. Α, καλά. Το 2000, δεν θέλω τώρα να το ψάξω, να σας το πω, το 2014... Δεν νομίζω ήταν, ότι κάνω λάθος, αλλά τέλος πάντων. Τον Απρίλιο, λοιπόν, το 2014 ήταν 55-45 υπέρ της μερικής απασχόλησης. Τον Απρίλιο φέτος είναι 54,91% θέσεις πλήρους απασχόλησης και 45,09% οι θέσεις μερικής απασχόλησης. Μάλιστα. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι λυμένο πρόβλημα. Λέω ότι είναι δεδομένα και δείχνουν μια πορεία, η οποία σε φάση ύφεσης, σε φάση μάλλον στασιμότητας, είναι αυτή. Να τη μετρήσουμε. Να μην πούμε ότι είναι κάτι άλλο. Και επαναλαμβάνω, το βασικό για μένα είναι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, όχι στο δημόσιο. Δεν προέρχονται λοιπόν από τα προγράμματα. Προέρχεται από αυτό από τη δουλειά που κάνει ο κάθε Έλληνας επιχειρηματίας. Τα προγράμματα βοηθούν και τον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως βοηθούν και τον ιδιωτικό τομέα. Φυσικά. Μα εννοείται. Και βεβαίως και το κράτος πρέπει να έχει, κύριε Παταμιάν, εμένα είναι η άποψή μου. Το κράτος πρέπει να έχει κομβικό ρόλο στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Ναι, δεν μίλησα όμως για την άποψή σας. Στην παρατήρησή σας ότι είναι μόνο στο δημόσιο. Πολλά από τα προγράμματα. Τα περισσότερα προγράμματα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Πολλά από τα προγράμματα όμως είναι στις ΟΤΑ. Σωστά. Σε περιφέρειες, σε άλλες υπηρεσίες. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τα προγράμματα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι δηλαδή ότι μεγενφύθηκε ο δημόσιος τομέας, που θα έλεγε ο κύριος Τσόκος και σωστά θα έκανε αυτή την παρατήρηση. Δεν προέρχεται από εκεί. Προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό σημαίνει ότι η οικονομία έχει αντοχές. Ας το έχουμε δεδομένο αυτό στο μυαλό μας όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τη χώρα μας. Μάλιστα. Τρεις φράσεις ακόμα. Παρακαλώ. Έτσι. Ναι. Το πραγματικό πρόβλημα, το πολιτικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα είναι η έλλειψη άλλων στρατηγικών επιλογών από το πολιτικό σύστημα. Δεν ακούμε από τα κόμματα μια άλλη δυνατότητα που να είναι ορατή, απτή. Και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο το έχει ο κόσμος. Εγώ το είπα από την αρχή της συζήτησης, ότι η χτεσινή συζήτηση στη Βουλή το απέδειξε αυτό περίτρανα.
Πέρα από το αν έχει νεύμα κάτι, ξέρω εγώ, πολιτικό αδιέξοδο, διότι το θέμα των εκλογών δεν περπατάει και δεν έχει κάποιο νόημα. Σήμερα η κυρία Παπακώστα έχει γράψει ένα άρθρο, νομίζω, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ναι. Στο οποίο λέει ότι ο κύριος Τσίπρας υλοποιεί τα συμφωνηφέντα και τα συμφωνηφέντα πρέπει να τηρούνται. Ωραία. Εντάξει. Αυτό είναι. Ήταν και πάγια θέση. Mm. Σωστά. Ήταν. Mm. Τώρα πια δεν είναι. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι ένα. Γιατί είναι τώρα, μια... δηλαδή, κύριε Πουλακίδα, μα έρθει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση σε 2 χρόνια, ας πούμε. Δεν θα υλοποιήσει τα μέτρα, ας πούμε. Αυτό έχει πει, θα τα υλοποιήσει. Τι θα κάνει, δηλαδή, θα κάνει τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς επισημαίνω. Ότι το... Βεβαίως. Μα το πραγματικό πρόβλημα, είναι το πολιτικό, σύστημα δεν έχει και εναλλακτικές. Αυτές είναι οι δεδομένες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο οφείλουν τα κόμματα να μας πούν πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Εμείς ως πολίτες και αυτοί ως ηγέτες, ως πολιτική ηγεσία της χώρας. Αυτό δεν κάνουν και αυτό δεν λένε. Και αυτό ήταν και μεγάλη τρύπα η χτεσινή συζήτηση, η οποία δεν διαφώτισε. Διότι ελήφθησαν μέτρα, δεν μας είπαν όμως τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Σήμερα που είναι ψηφισμένα τα μέτρα και δημοσιευθήκαν και στο φύλλο εφημερίδες κυβερνήσεως, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Πού πάει η οικονομία, τι θέλουμε να κάνουμε, ποιο δεν θέλουμε να φέρουμε, ποια επένδυση δεν θέλουμε να φέρουμε, ποια επένδυση πρέπει να επιλέξουμε. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία δεν μας τα λένε και εκεί είναι ο ελλιπής προγραμματικός πολιτικός λόγος. Ευχαριστώ πολύ. Όσο αφορά τώρα για το θέμα του χρέους, ναι. Να θυμίσω 2 πράγματα. Ναι, ναι. Πάντα λέγαμε, χρόνια τώρα λέμε, ότι το αληθινό πρόβλημα της χώρας είναι το χρέος. Δεν το λέμε εμείς, οι δημοσιολογούντες. Το χρέος, η φράση είναι, νομίζω, τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα μας φάει το χρέος, αν δεν το τυφασεύσουμε. Και το μόνο το οποίο μπορεί να συμφωνήσουμε είναι ότι σήμερα, αν κάτι υπάρχει στο τραπέζι για το οποίο συζητιέται, είναι η απομείωση του χρέους. Να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω την εκτίμησή σας τώρα. Θέλω να ακούσουμε την εκτίμησή σας. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι χωρίς το χρέος τα μέτρα θα αποσυρθούν. Χωρίς το χρέος τα μέτρα θα αποσυρθούν. Κατά τη γνώμη σας, εάν δεν πάρουμε το χρέος και αποσυρθούν τα μέτρα, αυτά μας βάζουν σε άλλου είδους εξελίξεις στην Ελλάδα, τι πιστεύετε? Δείτε, κύριε, ναι, είναι σωστή ερώτηση. Ναι. Η αιτιολογική έκφραση του νόμου, δεν θέλω, γιατί η γνώμη μου έχει ελάχιστη σημασία. Η αιτιολογική έκφραση του νόμου αναφέρει ότι τα μέτρα, το πακέτο αυτό το νομοσχέδιο, μέτρα, αντίμετρα και ό,τι άλλο κουβαλάει, ναι, 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 ναι. Ψηφίζεται γιατί θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για το χρέος. Αυτό το αναφέρει η αιτιολογική έκφραση του νομοσχεδίου. Ο κύριος Βγόντζας που το έχει διαβάσει, έτσι, είναι βέβαιος. Ακριβώς έτσι το αναφέρει. Όπως το λέτε. Ωραία. Ναι. Αν λοιπόν η αιτία για την οποία υπάρχουν εκλήψεις, οφείλει το πολιτικό σύστημα να ανακαλέσει τα μέτρα. Αν δεν τα ανακαλέσει, δηλαδή εάν δεν υπάρξει η ρύθμιση του χρέους, οφείλουν να τα ανακαλέσουν. Αν δεν τα ανακαλέσουν ή όποιος δεν τα ανακαλέσει, πάει να πει ότι τα πιστεύει αυτά. Σωστό. Αν τα ανακαλέσει, λέω. Τι εννοώ. Το ερώτημά μου, κατάλαβα. Τι εννοώ. Αν έρθει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, ναι. Και δεν έχει υπάρξει η ρύθμιση του χρέους, και τα εφαρμόσει, πάει να πει ότι τα πιστεύει. Και τα κρατήσει τα μέτρα. Και τα κρατήσει, πάει να πει ότι τα πιστεύει. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει τον Οκτώβριο, αν δεν έχουμε κάνει το χρέος. Εάν... Δεν είναι μετά από δύο. Πάμε στο 19. Εγώ σας ρωτάω, κύριε Πουλαγή, αν θέλω την εκτίμησή σας πραγματικά, νομίζω και οι τηλεθεατές να την ακούσουν, τη δική σας εκτίμηση. Μιλάω για το κοντινό. Εσείς είπατε μέχρι Ιούνιο τελειώνει. Ή τελειώνει ή ξεκαθαρίζει. Λέω λοιπόν. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε τώρα. Εάν δεν κλείσει το χρέος, βλέπετε εξελίξεις στη χώρα, τι γίνεται? Αυτό σας ρωτώ. Αν μπορείτε, αν θέλετε. Πολιτικές εξελίξεις, ναι. Πολιτικές εξελίξεις δεν βλέπω. Όχι. Υπάρχει ένας κρίσιμος παράγοντας, στον οποίο δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου. Μάλιστα. Είναι το ζήτημα της προσωπικής χαλάρωσης. Εάν η Ελλάδα. Χωρίς το χρέος μπαίνουμε στην προσωπική χαλάρωση. Εάν υπάρξει έκθεση. Φοντράκι περιμένει πώς και πώς θέλει το χρέος. Και πιέζει πάρα πολύ και το Σόιμπλε. Για να είμαστε σίγουροι. Αλλά περιμένει το χρέος. Ο Σόιμπλε δέχεται πίεση. Άρα δηλαδή, αν δεν πάρουμε το χρέος, δεν μπαίνουμε στην προσωπική χαλάρωση. Αλλά πρέπει να δεχθεί ο κύριος Ντράγκη. Ναι. Την θέση, θετική έκθεση, την οποία θεωρεί η έκφραση και ο κύριος Σόιμπλε που είναι ευρωπαϊκή. Μάλιστα. Πρέπει να το αποδεχθεί αυτό. Μπορεί να διαφωνήσει το δούνου του, αλλά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί του κυρίου Ντράγκη, αν του πούνε χ πράγμα, πρέπει να το αποδεχτεί. Πρέπει να το αποδεχτεί. Σωστό. Συγγνώμη, ένσταση μεγάλη. Δεν μπορούμε να παρακαλώ. Λέμε στη Λαδέτ οτιδήποτε. Επιτρέψτε μου. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί του δεν λειτουργούν έτσι, διότι ο κύριος Ντράγκη είναι ανεξάρτητο όργανο. Η Κεντρική Τράπεζα δεν λειτουργεί έτσι, γιατί αλλιώς θα χρηματοδοτούσε τη χώρα και όχι τις τράπεζές της που έχουμε το πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Άρα ο κύριος Ντράγκη, όπως και το δούνου του, θέλει πραγματική μείωση του χρέους. Αλλιώς δεν θα προχωρήσει σε προσωπική χαλάρωση. Δεν θα προχωρήσει. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι όπως το λέτε. Πολιτικά, ναι. Όπως το βάλατε στον κύριο Πουλακίδα, εμένα σαν Έλληνα πολίτη με ενδιαφέρει να πω μια κουβέντα. Γιατί εδώ στη συζήτηση. Εσείς ξεκαθαρίζετε από τη θέση σας και τη γνώση που έχετε τη μεγάλη, ότι αν δεν πάρουμε το χρέος, προσωπική χαλάρωση δεν βλέπουμε. Φυσικά όχι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Ναι. Κύριε Βγότζα, θα δω σε εσάς αφού 2 πραγματάκια, αν μου επιτρέψετε, για 30 δευτερόλεπτα. Περισσότερα να πείτε. Συνάντηση. Και να δούμε και τη φωτογραφία, κύριε Καλοκαιρινέ. Γιούγκερ Τούσκ με Τραμπ Ερντογάν
στις Βρυξέλλες, φίλες και φίλοι. Για να τη δούμε αυτή την ωραία φωτογραφία που έχει κάνει ο κύριος Κουτσικώνας. Συνάντηση Juncker Tusk με Τραμπ Ερντογάν στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Juncker, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Tusk θα συναντηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον κύριο Ερντογάν την προσεχή Πέμπτη στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουν διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, δήλωσε ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, και πάω στον κύριο Βγότζα, ότι ο Μακρόν από τα πρώτα μέτρα που κάνει βάζει μαχαίρι, για να δούμε και τον κύριο Μακρόν, βάζει μαχαίρι στους συνεργάτες των υπουργών, περιορίζει σε 10 τον αριθμό των συνεργατών κάθε υπουργού, υπέγραψε σχετικό προεδρικό διάταγμα ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Φανταστείτε τώρα, αν είναι περιορισμένος ο αριθμός των 10 συνεργατών, πόσους συνεργάτες είχαν οι υπουργοί, είναι ένα ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει, τους κατεβάζει, δεν ξέρω πόσοι ήταν. 30 είχαν. Σοφία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. 30 είχαν, 20, ο Μακρόν τους βάζει 10. Κύριε Βγότζα, έχετε το λόγο. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα με αφορμή μηνιαία στοιχεία. Για ποιο λέτε, για την ανεργία? Γιατί... Όχι μόνο για την ανεργία, αλλά και για την εξέλιξη του προϋπολογισμού. Μάλιστα. Για το αν θα έχουμε πρωτογενή ή μη πλεονάσματα του μεγάλου ύψους, του μεγάλου μεγέθους, των 3,5%. Αυτό ισχύει αμφίδρομα όμως, κύριε Βγότζα. Ναι, περιμένετε. Ισχύει προς κάθε κατεύθυνση. Περιμένετε να. Αν είναι αξιωματική. Περιμένετε η να θέση. Σας πω, κύριε Σουρμελίδη. Διότι όταν λέω, αν είναι θέση αξιωματική. Περιμένετε, αυτή. Κύριε Σουρμελίδη. Παρακαλώ. Διότι θα σας πω κάτι. Τον Απρίλιο έχουμε όντως νέες θέσεις εργασίας. Πού, σε ποιον τομέα? Στον τουρισμό. Συγκρινόμενες με το προηγούμενο περιμένετε... Απρίλιο. Όχι με το Φεβρουάριο. Περιμένετε, κύριε. Αφήστε διότι... τον κύριε Σουρμελίδη, αφήστε τον να πει την άποψή του. Παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι με παράσιτα θα μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό διάλογο. Εντάξει. Συνεχίστε. Διότι τον Απρίλιο έχουμε τις προσλήψεις για το σύνολο του τουριστικού κλάδου. Και πέρσι. Όσοι είναι γνωστόν, όπως είναι γνωστόν, με το τέλος Οκτωβρίου απολύονται όλοι οι υπάλληλοι στην Ελλάδα. Μα είναι Απρίλιο με Απρίλιο περισσότερα. Δεν είναι μήνας με μήνας. Είναι Απρίλιο με Απρίλιο. Εντάξει. Λοιπόν, πέρσι με Απρίλιο δεν έγινε να προσλήψουμε τον τουριστικό κλάδο. Ας τον ακούσουμε τον κύριο Βγότζα. Εντάξει. Παρακαλώ. Φαίνεται ενοχλούν οι αλήθειες. Όχι, δεν ενοχλείται καθόλου. Ενοχλούν οι αλήθειες. Πείτε. Και όσον αφορά τον προϋπολογισμό, εάν διαβάσει κανείς αναλυτικά τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο κύριος Τσακαλώτος πριν 3-4 μέρες, τι βγαίνει? Τα έσοδα πέφτουν. Τα έσοδα στο τετράμινο έχουν πέσει. Τι άλλο έχει συμβεί? Έχουν πέσει και τα δαπάνες, αλλά πώς? Πρώτον, έχουν μειωθεί η επιχορήγηση του χώρου της υγείας. Έχουν περιοριστεί τα επιδόματα. Και το κυριότερο, δεν θα πω τις άλλες δαπάνες που έχουν περιοριστεί, το κυριότερο, έχει μειωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων κατά περίπου 600 εκατομμύρια, δηλαδή στη μέση. Τότε ο προϋπολογισμός και η εξέλιξή του και η εφαρμογή του, τι σημαίνει? Ότι παρακολουθεί μια οικονομία. Αν η οικονομία δεν πηγαίνει μπροστά, δεν μπορεί να νιώθει άνετα και να πλουτίζει ο δημόσιος τομέας. Τι σημαίνει? Η οικονομία δεν περπατάει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι βέβαιο. Και εξίσου βέβαιο είναι ότι όταν έρχεται το κράτος και κόβει στη μέση τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, τότε αυτό αποθαρρύνει και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτά είναι στοιχεία ενός τετραμήνου. Δεν είναι ενός μηνός ή δύο μηνών. Το κόβει στη λοιπόν, μέση είναι σε σύγκριση με τι? Όχι, σε σύγκριση με πέρσι ή πρόπερσι? Με το στόχο που υπάρχει στον κρατικό προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί το προηγούμενο Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Για την εκτέλεση λέει του προϋπολογισμού. Για την εκτέλεση μιλάω, δεν μιλάω για κάτι άλλο. Γιώργο. Λοιπόν, άρα όλα τα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη πρέπει να τα βλέπουμε σε έναν χρονικό ορίζοντα.
Και επειδή ακούω. Μπορώ να σας κάνω ένα ερώτημα να μας απαντήσετε σαν εσείς θα ξέρετε να απαντήσετε. Όχι, μπορεί να μην ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω, με ρωτάει ο κύριος Χαράλαμπος από τη Σάμο. Αφού έχουν ψηφιστεί τα μέτρα, με ποιο μηχανισμό θα αποσυρθούν? Με ένα νεότερο νόμο μπορούν. Με ένα νεότερο νόμο. Βεβαίως. Αλλά προσέξτε, εδώ θα απαντήσω. Εδώ θα απαντήσω. Κοιτάξτε, εάν ανακληθούν τα μέτρα με μια νεότερη νομοθετική πρωτοβουλία της Βουλής, που κινείται από την πλειοψηφία της Βουλής και από την κυβέρνηση, έτσι λέει το Σύνταγμα, τότε τι θα έχουμε? Τότε θα έχουμε από τη μεριά των δανειστών εταίρων κάτι το αυτονόητο. Πάβουνε να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τις δανειακές. Αντιλαμβάνεστε σε τι περιπέτειες μπαίνουμε. Διότι άλλο να διαπραγματευτείς κάποιους άλλους όρους των δανειακών υποχρεώσεών σου και των δανειακών δικαιωμάτων και άλλο να παίρνεις μονομερός μία πρωτοβουλία, η οποία πρωτοβουλία τι σημαίνει? Παραβιάζεις το τι έχει συμφωνήσει και έρχεται πλέον και ο απέναντί σου και κάνει τι? Σου λέει και εγώ κλείνω τη στρόφιγγα των δανειακών μου, το δικό του δανειακών υποχρεώσεων. Δεν είναι εύκολες αυτές οι κινήσεις. Όπως δεν ήταν εύκολες και οι μονομερείς διαγραφές του χρέους που ακούγαμε επί πολλά χρόνια. Αυτό όμως, επειδή μιλήσαμε και για το χρέος, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να ελαφρυνθεί το χρέος. Για να μπορεί. Κοντός φαλμός, αλληλούια κύριε Κότσα, ευχαριστώ όχι, πάρα πολύ. Μπορεί να ελαφρυνθεί. Απλώς, κοιτάξτε, δεν γίνεται με δηλώσεις αυτού του περιεχομένου και αυτής της έντασης που ακούμε. Να είστε καλά κύριε Κότσα, ευχαριστώ καιρό. Θερμά. Κύριε Θανάση από Θεσσαλονίκη, λέτε στον κύριο Πλακίδα απευθύνεστε γιατί. Επαγγελματίας δημοσιογράφος είναι. Οι άλλοι μας σκοτώσανε και εσείς μας δώσατε τη χαριστική βολή, λέει ο κύριος Θανάση από Θεσσαλονίκη. Κύριος Βασίλης από Κέντρο, κύριε Τριγάζη, ποσοτική χαλάρωση για ένα δις. Γιατί δεν μας λέτε ότι θα ισχύσει μόνο για 2 μήνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποποιήθηκε το κούρεμα του χρέους το 2015. Κυρία Καλυψό από Κατερίνη, καλησπέρα. Οι Γερμανοί το 40 υποκληθήκαν στο ανάστημά μας. Παρακαλώ μην μιλάτε για ανάπτυξη και για πλεώνασμα ή Μάρτον. Ο κύριος Γιώργος από Αγίου Θεοδόρου, αυτή είναι η αριστερά που ξέρουμε δηλαδή. Ποια η διαφορά από τους άλλους? Η κυρία Ελένη από Θερμαϊκό. Κύριε Τριγάζη, μας κόψατε τα πόδια και θα μας δώσετε τώρα πατερίτσες. Κύριε Ποταμιάνε, έρχομαι σε εσάς και λέει το εξής ο κύριος Κώστας στο mail του. Μπορεί να μας πει ο κύριος Τριγάζης για ποιο λόγο να πάω να ψηφίσω στις επόμενες εκλογές, εφόσον με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε προχθές έχει δεσμευτεί και η επόμενη κυβέρνηση για μετά το 19. Ωραίοι δημοκράτες, λέει είναι τούτοι. Τέλος πάντων. Κύριε Ποταμιάνε, έρχομαι σε εσάς. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, θέλω να πάρω αφορμή από την παρέμβαση του κυρίου Τσόκου, αν προφέρω σωστά το όνομά σας. Ναι, ναι. Ο κύριος Τσόκ, μία φράση θα χρησιμοποιήσω, αλλά είναι η ψυχή της παρέμβασής σας. Είπε: το πρόγραμμα της κυβέρνησης δεν βγαίνει. Σωστά. Σωστό. Η δική μου παρατήρηση και διασκευή είναι: αυτό το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα των δανειστών. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και αν η συζήτηση δεν ήταν καλή στη Βουλή προχθές, είναι γιατί τόσο η κυβέρνηση, η οποία έχει πάρει πλέον τη θέση της Νέας Δημοκρατίας πριν από μερικά χρόνια, στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αποδέχεται το πρόγραμμα των δανειστών και η Νέα Δημοκρατία εμέσως πλην σαφώς αποδέχεται το ίδιο πρόγραμμα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πρόγραμμα που δεν είναι της κυβέρνησης λοιπόν αλλά των δανειστών αλλά το αποδέχεται και η Νέα Δημοκρατία οδηγεί σε ύφεση λόγω των μέτρων που εμπεριέχει. Η λογική του, γι' αυτό το Δούνου του έχει πρόβλημα τώρα, επειδή και η κυβέρνηση η Αμερικάνικη παρενέβη. Αλλά θέλω να σας θυμίσω, για όσους δεν το ξέρουν, ότι ήδη από πέρυσι οι κυβερνήσεις Ομπάμα εξανάγκασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Jack Lew να αλλάξει πάλι ο κανονισμός του Δυνοτού, ο οποίος είχε εντέχνως αλλάξει επί Λαγκάρντ, τότε που μπήκε η χώρα στο μνημόνιο επί Γεωργίου Παπανδρέου, προκειμένου να επανέλθει το Δυνοτού στο σωστό κανονισμό. Άρα, για να μην σας μπερδέψω, επειδή το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει με τίποτα, αλλά επειδή είναι ηφαισιακό, κάθε μήνα και κάθε χρόνο θα έχουμε προς τα κάτω κάθοδο της οικονομίας της χώρας
και το σημαντικότερο που αφορά τον ιδιωτικό τομέα είναι ότι αποδιαρθρώνεται με μαθηματική ακρίβεια όλο το παραγωγικό δυναμικό της χώρας. Διότι όταν θα κόψουν τις συντάξεις που όλοι το λέτε λίγο από εδώ και από εκεί, όλοι το λένε, που πθίγει τους συνταξιούχους, επειδή όπως κάποιος άλλος είχε την ευκαιρία να πει πολύ σωστά ότι στηρίζει με πολλούς τρόπους την οικονομία αυτό το εισόδημα των συνταξιούχων και η μεγάλη φορολόγηση που ακολουθεί αυτά τα δύο μέτρα, τι θα κάνουνε, θα συρρυκνώσουν τη ζήτηση, το διαθέσιμο εισόδημα. Άρα όλοι αυτοί οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που είναι η ρεχακοκαλιά της οικονομίας, όσοι έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα, θα καταστραφούν. Και θα καταστραφούν παράλληλα και με το γεγονός ότι οι δανειστές με το προηγούμενο πρόγραμμα και με το τρίτο μνημόνιο δεν έχουν αντιμετωπίσει το πρόγραμμα των κόκκινων δανείων. Διότι δεν ανακεφαλαίωσαν τις τράπεζες. Και τώρα τι συμβαίνει. Περισσεύουν αυτά τα 20 δις από τη μία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, από τα 86 δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα 20. Τα 19 είναι περίπου. Και αυτά τα 19, ξέρετε γιατί είναι ρεζέρβα. Στην περίπτωση που το δούνο του δεν θέλει να μπει στο πρόγραμμα ή για να δελεαστεί για να μπει στο πρόγραμμα, θα του εξαγοράσει ο ESM το χρέος. Συμπέρασμα. Οι δανειστές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάνουν τη δουλειά τους για να είναι το ελληνικό χρέος βιώσιμο, βλέπε εξυπηρετήσιμο, το 15% που λέτε. Ναι, δηλαδή εμείς να φτωχαίνουμε και να είμαστε με το κεφάλι σκυφτό ευρωραγιάδες και να είμαστε σε μια καθοδική πορεία για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Διότι είπατε στην αρχή επίσης ότι θα προβλεφθεί, λέει, η μείωση του χρέους, το είπε ο κ. Κουλακίδας, 40% του χρέους. 40% είπε. Ξέρετε τι εννοούν οι δανειστές με αυτό. Ότι εάν υπολογίσουν το χρέος μας, το οποίο διαρκώς μεγαλώνει, όπως ο ίδιος παρατηρήσατε πολύ σωστά, εάν υπολογίσουμε το χρέος μας με την πρόβλεψη που έχει κάνει το δούνου του μέχρι το 2060, θα ανεβαίνει διαρκώς, διότι θα επιβαρύνεται βεβαίως με τα τοκοχρεωλήσια και τα επιτόκια. Επομένως, τι λένε αυτοί. Εάν εμείς σας κρατήσουμε ένα χαμηλό επιτόκιο, αυτό που είναι τώρα ή λίγο μεγαλύτερο, επειδή αυτοί κάνουν μια πρόβλεψη στη μελέτη τους, ότι τα επιτόκια, όπως πραγματικά θα γίνει, θα ανέβουν πολύ. Επομένως, λέει, αν δεν αυξηθούν τα επιτόκια σας τόσο πολύ, θα γλιτώσετε 40% του χρέους. Αυτό δεν είναι λογαριασμός, κύριε. Αυτό δεν είναι λογαριασμός. Μία λέξη μόνο, τελείωσα. Πραγματικά δεν καταχρώμε άλλο το χρόνο. Ναι, ναι. Μία λέξη. Αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει και είτε το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάρει πλέον τη θέση της προηγούμενης Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία πάλι, αν επιμείνει σε την τακτική, η χώρα καταστρέφεται. Άρα. Σας προβλέπω, επειδή πραγματικά δεν θα αντιμετωπίσουν μείωση χρέους τώρα το Eurogroup, αλλά μόνο αυτό που είπε πολύ σωστά ο κύριος Δηριάδης, τη λέξη διευθέτηση, δηλαδή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, να χρησιμοποιήσουμε μερικές διαδικασίες, να ξεπεράσουμε τον κάβο μέχρι το 22. Και το 22, που ο κύριος Σέιμπλε με τον εκλεκτό του κύριο Μακρόν στη Γαλλία θα έχει διαμορφώσει τη νέα Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, θα έχουμε ένα πάλι στο σβέρκο μνημόνιο το 22. Γι' αυτό οι θεατές μας πρέπει να πάρουν χαμπάρι, να σταματήσει η κοροϊδία του ελληνικού λαού, γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσω λίγο πολύ. Συνεχίστε εσείς, κυρία Παπαδόγια. Ναι. Να σας πω μόνο ότι έχουμε μόνο 4 λεπτά για να κλείσει η εκπομπή. Αυτό το πρόγραμμα είναι παρατέσσερα. Δεν βγαίνει. Δύο παρατέσσερα. Όπως δεν βγήκε το πρώτο μνημόνιο, όπως δεν βγήκε γι' αυτό υπήρξε δεύτερο, όπως δεν βγήκε το δεύτερο γι' αυτό υπήρξε τρίτο. Και αν υποθέσουμε ότι και τυπικά βγαίναμε από το μνημόνιο, η λιτότητα και η επιτήρηση θα είναι διαρκείες. Επομένως, επειδή ετέθηκε ένα ερώτημα, μας είπε ο κύριος Πουλακίδας, ψηφίστηκαν τα μέτρα, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος τώρα. Η απάντηση είναι ότι ο κόσμος πρέπει να παλέψει για να τα ανατρέψει αυτά τα μέτρα. Γιατί όχι μονάχα δεν μας βγάζουν από την κρίση, μας βουλιάζουν πιο βαθιά σε αυτήν. Είμαστε σαν να είμαστε σε ένα βούρκο και να βουλιάζουμε διαρκώς. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι και την Τετάρτη και την Πέμπτη, εχθές δηλαδή στην πλατεία του Συντάγματος, είδαμε να ξαναγεμίζει η πλατεία, να σηκώνεται από τον καναπέ κόσμος. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να ξαναγεννηθεί και έχουμε ήδη τα πρώτα μηνύματα. Ένα κίνημα ρωμαλαίο κατά των μνημονίων. Ο κόσμος πρέπει να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του. Η χώρα έχει εναλλακτικό δρόμο. Δεν είναι το πεπρωμένο μας η μνημονιακή υποταγή. Η λαϊκή ενότητα, γνωρίζετε κύριε Λιάτσο, και το έχουμε, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πούμε ότι η πρόταση που έχουμε είναι απολύτως ρεαλιστική. Δηλαδή,
ότι μπορεί να καταργηθούν τα μνημόνια, να σταματήσει η λιτότητα, να διαγραφεί το χρέος με στάση πληρωμών, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, να υπάρχει συσάχθεια στα ιδιωτικά χρέη, να σταματήσει να στηριχθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Όλα αυτά όμως έχουν ένα βασικό όρο, μία προϋπόθεση. Περνάνε μέσα από τη σύγκρουση με τους δανειστές, μέσα από την έξοδο από το ευρώ. Είναι κλειδί αυτό. Γιατί η Ελλάδα βλέπετε ότι χάνει διαρκώς έδαφος απέναντι σε άλλες οικονομίες, γιατί δεν αντέχει το ευρώ. Μπορεί η Ελλάδα να ανταγωνιστεί μια οικονομία όπως ας πούμε η Γερμανία. Και νομίζω ότι αν κάνουμε και μια νυφάλια συζήτηση, θα είναι και μια κοινή διαπίστωση, γιατί είναι η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, ότι η Ευρωζώνη δεν έχει οδηγήσει στη σύγκληση διαφορετικών οικονομιών, αλλά μάλιστα, το αντίθετο, στην απόκληση. Επομένως, ο κύριος Βαρουφάκης, αν δεν κάνω λάθος, είπε σήμερα ή χθες, σήμερα νομίζω, είπε ότι ρίξει και με το Δουνουτού, ρίξει και με τους δανειστές τους Ευρωπαίους. Ναι, δεν τον άκουσα. Έχει πει διάφορα βεβαίως ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι. Εμείς ξέρετε ότι με πολύ μεγάλη συνέπεια. Είναι κοντά στη λαϊκή ενότητα. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι κοντά στη λαϊκή ενότητα. Κοιτάξτε, έχει μια πορεία. Εμείς γνωρίζετε ότι εργαζόμαστε στο να υπάρχει συμπόρευση όλων των αντιμνημονιακών δυνάμεων, όμως σε μια προγραμματική βάση. Σε μια προγραμματική βάση που να είναι ρεαλιστική. Μια τελευταία κουβέντα. Θεωρώ το γεγονός ότι ισχυροποιείται το ρεύμα, το λαϊκό ρεύμα, το οποίο τάσεται υπέρ της εξόδου από την Ευρωζώνη, μπορεί να δημιουργήσει και άλλες πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ, είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση δεν σταθεροποιείται. Όπως δεν σταθεροποιήθηκαν και ποτέ οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Είναι αναλώσιμοι, ξέρετε κύριε Λιάτσο. Ευχαριστώ, είναι αναλώσιμοι πολύ. Όλοι. Σπύρο. Ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό, να κλείσουμε. Λοιπόν, αν η συζήτηση καταλήγει πάντα σε αυτό το σκάκι που το έχουμε παίξει πολλές φορές, ότι ο εκβιασμός γίνεται μέσω του ευρώ, πράγματι γίνεται μέσω του ευρώ, δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει να βγει από το ευρώ. Και η σύγκρουση είναι εσωτερική, δεν είναι με τους δανειστές. Η σύγκρουση που βιώνουμε στο πολιτικό σκηνικό είναι ακριβώς εσωτερική. Και είναι για πάρα πολλά πράγματα. Και ως τώρα δεν έγινε για το ευρώ. Τώρα, αν κάποιοι βεβαίως είναι απολύτως σεβαστοί και βεβαίως όσοι συνεχίζονται εκβιασμοί δια του ευρώ, διότι τα μνημόνια τα σκίζεις, το εθνικό σου νόμισμα δεν το σκίζεις. Και το έχουμε πει χιλιάδες φορές εδώ πέρα. Επομένως, επειδή το εθνικό σου νόμισμα δεν το σκίζεις, γι' αυτό και υπόκειες αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται αυτή τη στιγμή. Δεν έχω το χρόνο δυστυχώς να πω, γιατί θέλω να μιλήσω για την επόμενη μέρα. Για πες μια κουβέντα. Γίνονται πράγματα. Ναι. Και επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τις επενδύσεις, η χώρα δεν είχε κτηματολόγιο, δεν είχε δασολόγιο, δεν είχε μια επενδυτική τράπεζα. Αναφέρομαι στα στοιχειώδη επενδυτικά εργαλεία που έχουν οι χώρες. Γίνονται αυτές οι συζητήσεις, γίνονται συζητήσεις με περιφερειάρχες, γίνονται συζητήσεις για τα αρδευτικά, για τους δασικούς χάρτες, για πάρα πολλά πράγματα. Η χώρα χρειάζεται νέες υποδομές. Αυτό που είναι καθήκον της κυβέρνησης, πέρα από την μία μάχη που υπάρχει με τους δανειστές, αυτό που είναι καθήκον της κυβέρνησης είναι αυτό που δεν έκαναν ποτέ και που είναι στο τραπέζι από το 96. Θα αλλάξουμε τη χώρα. Μάλιστα. Θα αλλάξουμε το παραγωγικό της μοντέλο. Διότι όσα και να σκίσεις και όσα και να διαγράψεις ως χρέος, αύριο πρέπει με κάτι να φας. Με τι θα φάμε? Ευχαριστώ, με ποια εργαλεία? Σωστό. Με ποιο παραγωγικό μοντέλο? Με ποιο εργαλείο κράτος? Αυτή είναι η συζήτηση που λοιπόν, σιγά σιγά από την κοινωνία επανερχόμαστε και εκεί, αλλά θέλουμε συνεχώς να μένουμε σε κάποια νούμερα και να συζητάμε συνεχώς και να παίζουμε την ίδια παρτίδα σκάκι ξανά και ξανά και ξανά. Φίλες και φίλοι, πολύ μεγάλη μέρα η Δευτέρα, 22 Μαΐου. Από τώρα σας λέω, μην χάσετε την εκπομπή, υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πάνελ. Θα δείτε τα τρέιλερ τη Δευτέρα, δεν θέλω να σας το πω από τώρα. Με πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους, με υπουργό. Εμένα μου αρέσουν όταν οι υπουργοί της κυβέρνησης αυτής, που δεν είναι πάρα πολλοί, δεν βγαίνουν πάρα πολύ, όπως βλέπετε, επειδή τρώει ξύλο ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση αυτή την περίοδο, λόγω των μέτρων κτλ. Ορισμένοι είναι πολύ κομιλφό και προστατεύονται, δεν βγαίνουν. Μ' αρέσουν όταν βγαίνουν οι υπουργοί και στις τετατέτ συνεντεύξεις, αλλά χειροκροτώ και επικροτώ όταν υπουργός της κυβέρνησης έρχεται σε πάνελ. Και να το πω, είναι ο κύριος Σπύρτζης τη Δευτέρα, εδώ στην εκπομπή μου, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω, διότι όσες φορές τον έχω πάρει τηλέφωνο, ποτέ δεν έχει πει
ποιον έχεις καλεσμένο, ποιο ή άλλοι θα είναι καλεσμένοι κτλ. Αν θα είμαι μόνος μου, αν θα είναι. Δεν το κάνουν πολύ, το κάνουν ελάχιστοι φίλες και φίλοι. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση για το Σπίρτζι. Είναι ο Τάκης ο Χατζής, ο δημοσιογράφος που έχει το New Post και, έχει και, το... και δουλεύει και στο Sky, σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο με την κυρία Κοσιόνη και έχει και ραδιοφωνική εκπομπή με τον κύριο Παπαχρήστο στο Sky. Θα είναι ο Τάκης ο Χατζής. Είναι ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης, ο Θανάσης ο Λιτσογιάννης και άλλοι σημαντικοί καλεσμένοι, φίλες και φίλοι, τη Δευτέρα. Μια πολύ κρίσιμη μέρα για να έχουμε και τα αποτελέσματα από το Eurogroup. Η Contra News του Σαββάτου γράφει: άρπαξε 400 εκατομμύρια για τα ναυπηγεία και μετά εξαφανίστηκε ο Λιβανέζος Ισκαντάρ Σάφα. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αποκαλυπτικό. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Τριγάζη, τον κύριο Τσόκο, τον κύριο Πουλακίδα, τον κύριο Βγότζα, τον κύριο Ποταμιάνο, την κυρία Παπαδόγιανη και τον κύριο Σουρμελίδη. Εμείς έχουμε ραντεβού την Κυριακή στα περίπτερα, φίλες και φίλοι, με πολύ δυνατό πρώτο θέμα, αλλά και με άλλα θέματα αποκαλυπτικά. Βλέπετε το πρώτο μας θέμα. Είναι για τα σχέδια του κυρίου Βενιζέλου και τους πολιτικούς του στόχους από εδώ και πέρα, φίλες και φίλοι. Θέλει να γίνει πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, θέλει να γίνει Παυλόπουλος στη θέση του Παυλόπουλου. Τι έχει κουβεντιάσει με τον κύριο Μητσοτάκη, ευελπιστεί να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και ευελπιστεί να τον προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης, φίλες και φίλοι, για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι λέει για όλα αυτά το περιβάλλον της Νέας Δημοκρατίας και διάφορα μεγαλοστελέχη. Τι λέει ο Κώστας ο Καραμαλής γι' αυτό, πώς το βλέπει αυτή την επιθυμία του κυρίου Βενιζέλου. Όλα αυτά είναι ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για συντάξεις και φόρους του Θανάση Λιτσογιάννη την Κυριακή το πρωί με την Κυριακάτικη Contra News. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Θα συναντηθούμε τη Δευτέρα τηλεοπτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.